Καλησπέρα σα και πάλι κυρίε και κύριοι. Είμαι η Αλεξάνδρα Γούτα και ακούτε την εκπομπή Ένα δρόμο 104 και 9. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μα ακούτε και διαδικτυακά στο www.amna.gr κάθετο πρακτορείο FM. Μαζί μα στο στούντιο έχουμε τον εμπειρογνώμονα Ιωάννη Τσιτσόπουλο, εμπειρογνώμονα σε θέματα διαχείριση προγραμμάτων καινοτομία συγκεκριμένα, ο οποίο εργάζεται και στο Κέντρο Επιχειρηματική και Πολιτιστική Ανάπτυξη. Στόχο τη παρουσία σα εδώ, κύριε Τσιτσόπουλο, είναι να να μας βοηθήσετε να λύσουμε λίγο τον γρίφο των νέων προγραμμάτων σε ό,τι μπορούμε να σχολιάσουμε τώρα τουλάχιστον, γιατί είναι αρκετά νωρί φαντάζομαι. Να ξεκινήσω από ένα γενικό λόγο ερώτημα. Φαίνονται πάρα πολύ ωραίες αυτές τις τέσσερις δράσεις του ΕΣΠΑ. Είναι τόσο ωραίες όσο φαίνονται. Καταρχάς καλησπέρα και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Καλησπέρα. είναι ελκυστικέ. Και είναι ελκυστικέ για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί βγαίνουν σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, όπου πόλο ο κόσμο ψάχνεται, μπορώ να το πω, ότι θέλει να δημιουργήσει, θέλει να επιχειρήσει. Το λένε μάλιστα και οι πρόσφατε έρευνε που δημοσιεύτηκαν από το ΙΟΒΕ. Αλλά και το δεύτερο είναι ότι πράγματι βοηθούν σημαντικά για την έναρξη μια επιχειρηματική δραστηριότητα όσον αφορά του ανέργου, όσον αφορά την δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική του νεοφυή επιχείρηση, τη startup επιχειρήση που έχει ανάγκη η χώρα. Και κατά δεύτερο και του ίδιε υφιστάμενου επιχειρηματίε στον τομέα της παραγωγής αλλά και στον τομέα του τουρισμού προκειμένου να μπορέσουν να ξεχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους. Βέβαια, όπως όλα τα προγράμματα, έχουν και αυτοί τους δικούς τους όρους. Κάποιοι είναι δύσκολοι για πολλούς, κάποιοι είναι λιγότερο προσιτοί. Το σίγουρο πάντως είναι ότι είναι προγράμματα τα οποία έχει ανάγκη η χώρα, έχει ανάγκη ο κόσμος, οι νέοι άνθρωποι και έρχονται μετά από αρκετό καιρό προκειμένου να δώσουν και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην όλη, θα έλεγα, στον όλο κύκλο Τη επιχειρηματική ανάπτυξη. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι κακό να είναι δύσκολη, γιατί καλό είναι να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα αυτοί που πραγματικά αξίζει να ενταχθούν. Ε, το θέμα είναι να μην είναι παράλογοι, φαντάζομαι, οι όροι γενικώ σε αυτά τα προγράμματα. Ε, θέλω να ρωτήσω πόσοι αναμένεται να ενταχθούν συνολικά σε αυτά τα προγράμματα και ποιο είναι το ιδανικό προφίλ υποψηφίου, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ε, κοιτάξτε το προφίλ, δεδομένου ότι έχουμε τέσσερα προγράμματα που απευθύνονται σε τέσσερα διαφορετικά Τέσσερι διαφορετικέ ομάδε, target groups. Θα έλεγα ότι είναι διαφορετικό. Φαντάζομαι ότι περισσότερο θα εστιάσουμε στου νέου ανθρώπου και κυρίω ότι αυτό το οποίο θέλουν είναι σε άτομα τα οποία είναι άνεργα, κυρίω ή έχουν ξεκινήσει τώρα την επαγγελματική του δραστηριότητα, υφιστάμενοι ατομικοί όπω λέμε, επιτευματίε, οι οποίοι ψάχνουν προκειμένου να βελτιώσουν καλύτερα ή να δημιουργήσουν τη δική του επιχείρηση σε συγκεκριμένου τομεί, προκειμένου να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Είτε είναι προϊόν όσον αφορά την οφηλή επιχειρηματικότητα, είτε σε μια επιχείρηση σιγά σιγά να δίνουμε το κίνητρο να μπορέσει να συνεχίσει. Το προφίλ θα έλεγα θα πρέπει να είναι το προφίλ ενός ανθρώπου ο οποίος πρώτον αυτό που θέλει να κάνει πραγματικά ε, να μπορέσει να το προσπαθήσει ε, και ίσως θα δώσω και μια συμβουλή ότι καλό είναι σε όλα αυτά τα προγράμματα ιδιαίτερα για τους νέους να μην προσπαθούμε να υποβάλλουμε σχέδια με υπερφιλόδοξους στόχους στους οποίους δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε άρα τις πραγματικές ανάγκες που έχουμε και ένα δεύτερο, όσον αφορά του ωφελούμενου που ρωτήσατε. Αυτό βέβαια προσεγγίζεται με διάφορου τρόπου, κατ' του Υπουργείου για όλου του κύκλου. Δεδομένου ότι εδώ έχουμε τον πρώτο κύκλο προκήρυξη, να υπενθυμίσουμε 350 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, οι οποίοι θα είναι σε δύο κύκλου προκήρυξη. Ο πρώτο κύκλο είναι 252,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο δεύτερο αναμένεται μέσα στο 16, Πιθανώ το Σεπτέμβριο ή και αργότερα ή και νωρίτερα. Ε, το σημαντικό περίπου στου 10.000 ωφελούμενου. Το ζήτημα όμω δεν είναι, αν μου επιτρέψετε. Οι ωφελούμενοι, ο αριθμό. Το ζήτημα είναι αυτέ οι επιχειρήσει που θα γίνουν να γίνουν σωστά, να παράγουν σωστά και το κυριότερο να μπορέσουν να συνεχίσουν σωστά και να μην έχουμε φαινόμενο, ω το οποίο οι επιχειρήσει οι οποίε δημιουργούνται στη συνέχεια μετά από κάποιο διάστημα ε, βλέπουμε ότι δεν μπορούν. Να συνεχίσουν και κλείνουν. Το οποίο δεν είναι και σπάνιο φαινόμενο, δυστυχώ. Και ιδιαίτερα σε startup, επιτρέψτε να πω, γιατί όλοι μιλάνε για startup. Αλλά το ποσοστό θρησιμότητα μετά από 4-5 χρόνια το startup είναι πάρα πολύ ψηλό παγκοσμίω. Άρα νομικά. είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Σίγουρα. Ε, η υποβολή τη ονομασία αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά από τον Μάρτιο. Ε, οι προθεσμίε είναι διαφορετικέ για κάθε πρόγραμμα. Αν θέλετε, μπορούμε να τι αναφέρουμε και επιγραμματικά. Ε, θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα είμαστε έτοιμοι σε επίπεδο υποδομή IT, για παράδειγμα, το σύστημα των πληροφορικών ολίγη. Χαίρομαι που το ρωτάτε. Ε, πράγματι, αυτό είναι το μεγάλο στίχημα. Ε, δεδομένου ότι τα πληροφορικά συστήματα, όπω ξέρετε, πρέπει να γίνουν να τεσταριστούν, νομίζω ότι υπάρχει οριμότητα καταρχά από την ΜΟΔ. Η οποία είναι υπεύθυνη για το πληροφορικό σύστημα κρατικών ισχύσεων, για να μην έχουμε ζητήματα. Βέβαια, επιτρέψτε να πω ότι το να υπάρχει μια καθυστέρηση μία ή δύο ή τριών ημερών, ε, αυτό δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει πρόβλημα. Το βασικό είναι να δημιουργεί το σύστημα, το πληροφοριακό, να μπορέσει να λειτουργεί σωστά και μέσω αυτού όλοι να υποβάλλουν. Δεν χρειάζεται βιασύνη και αυτό που πρέπει να πούμε σε όλου είναι ότι είτε το υποβάλλει στι 7 Μαρτίου είτε στι 27 Απριλίου. Είτε στι 18 Μαου για τι μικρομεσαίε, είτε οποιαδήποτε άλλη με την τελευταία μέρα, δεν παίζει ρόλο ο αύξηνο αριθμό σειρά με τον οποίο mm -hmm. έχει υποβάλει. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουν όλοι. Είναι καλό όταν υποβάλουμε το σχέδιο να προσέξουμε πάρα πολύ αυτά που θα υποβάλουμε, αυτά που θα γράψουμε, διότι αν το υποβάλουμε και μετά, δεν θα υπάρχει δυνατότητα να το διορθώσουμε. Δεν μπορεί να το πάρει κάποιο πίσω. Και Πώς ήταν γιατί... πολύ σωστή η κίνηση του Υπουργείου που ε, τα προγράμματα με μία ανάλογα με την βαρύτητά του τα έδωσε μια διαφορετική προτεραιότητα, ξεκινώντα περισσότερο από του νέου που είναι μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσουν από τις 7 Μαρτίου, να τελειώσουν μέχρι τον Απρίλιο και στη συνέχεια από τι 17 Μαρτίου να αρχίσει η επιχειρηματικότητα με Μέχρι, και αυτή τις, ε, ε, μέχρι το Μάιο. Κατά συνέπεια, ε, επαναλαμβάνω ένα μεγάλο στίχημα. Νομίζω ότι θα το κερδίσουμε το στίχημα, παρόλα τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Αλλά σα επαναλαμβάνω, το βασικό δεν είναι το πότε θα είναι έτοιμο το σύστημα. Το βασικό είναι να είναι έτοιμε οι επιχειρήσει να υποβάλουν σωστά επιχειρηματικά σχέδια. Σίγουρα. Ε, μ το θέμα του χρόνου απασχολεί πολλούς ανθρώπους και θα επανέλθω στα σωστά επιχειρηματικά σχέδια. Δεν θα το, δεν θα το αφήσω έτσι. Θα σας ζητήσω κάποιες συμβουλές για αυτούς που θέλουν να υποβάλουν σχέδια. Ε, αλλά ο χρόνος ενδιαφέρει πολλούς. Δηλαδή, ο χρόνος που θα μεσολαβήσει από τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης μέχρι να μπορέσουν οι δικαιούχοι να εισπράξουν το πρώτο ευρώ, για να το πω πολύ απλά. Πόσο διάστημα εκτιμάται ότι θα μεσολαβήσει ανάμεσα στα δύο. Κοιτάξτε, θα σα απαντήσω ευθαρσός, γιατί αυτό μα το ρωτάνε διαχρονικά και προσωπικά σε μένα σε όλα τα προγράμματα. Λογικό το βρίσκω. Πολύ λογικό. Ε, Καταρχά, ο βγάζει κοντά αυτή να πω. Θα μου απαντήσει το γοργόν και χάρη να έχει. Σπέβδε βραδέω, βέβαια. Και αυτό. Λοιπόν, αυτό εξαρτάται από ορισμένου παράγοντε. Δηλαδή, εάν έχουμε υποβολή 20.000 επιχειρηματικών σχεδίων μόνο στο ένα πρόγραμμα, στου αυτοαπασχολούμενου, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να του αξιολογήσουμε σε ένα Σαββατοκυριακό. Άρα θα χρειαστεί πρόστο χρόνο. Ο στόχος ο κεντρικός, κατά την άποψή μου είναι, στα τέλη, στα μέσα Ιουλίου, θεωρώ με τέλη Ιουλίου, εφόσον έχουν γίνει όλες οι εντάξεις, οι προεντάξεις και οι εντάξεις, να υπάρχει δυνατότητα να αιτηθούν την προκαταβολή, είτε με εγγυητική, είτε να ευχηθούμε, αυτό που προέβλεπε ο νόμος και η κυβέρνηση είπε ότι θα το κάνει άμεσα, τη δυνατότητα χωρίς εγγυητική προκαταβολής, με κάποιε διαδικασίε να μπορούν οι δικαιούχοι, οι ωφελούμενοι να εισπράττουν τα λεφτά. Το σημαντικό επίση αυτό που θέλω να πω είναι ότι, συμπερασματικά μάλλον, ότι ο χρόνο πράγματι είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι στον χρόνο αυτόν, ότι όλα θα πάνε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, δεν θα έχουμε αστάθμιου παράγοντε, ακόμα αν μου επιτρέπετε και εξελίξει οι οποίε ξεπερνάν τι διαδικασίε και τον, θα έλεγα, τον κόσμο τη διαχείριση του.